Διπλασιάστηκαν οι υποθέσει ρευματοκλοπών που φτάνουν στα δικαστήρια χωρί οι παραβάτε να έχουν πληρώσει οφειλέ και τα πρόστιμα που επιβάλλει ο διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομή ηλεκτρική ενέργεια. Οι εντοπισμένε ρευματοκλοπέ από του διαχειριστέ παρουσιάζουν άνοδο και στην περιοχή μα, σύμφωνα με τον Βασίλη Γούκο. Καθώ τι προηγούμενε μέρε μόνο εντόπισαν πέντε περιπτώσει όπου υπήρξε ρευματοκλοπή. Το ενδιαφέρον είναι ότι στι περισσότερε ρευματοκλοπέ δεν αφορούν οικίε αλλά καταστήματα εστίαση και μπαρ. Όπω είπε ο κ. Γκούκο, μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση στον εντοπισμό, αλλά όταν εντοπίζονται οι παραβάτε, τότε τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, ενώ υπάρχει και αυτοφορή διαδικασία. Και για να έχετε μια εικόνα των στοιχείων, για το 2017, σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν μέχρι το καλοκαίρι, έχουν εντοπιστεί 5.000 υποθέσει. Για όλο το 2016 ήταν 11.500 υποθέσει και για το 2015 είχαν ανέλθει κοντά στι 8.600 υποθέσει. Η αύξηση των παρεμβάσεων στα αερολόγια μέτρηση τη κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια οφείλεται κατά κύριο λόγο στην οικονομική αδυναμία νοικοκυριών και επιχειρήσεων να πληρώσουν του λογαριασμού. Η ΔΕΗ υπολογίζει το κόστο των ερευματοκλοπών σε 250 εκατομμύρια ευρώ ετησίω. Εγώ θα το γυρίσω λίγο ανάποδα. Από τη στιγμή που δεν έχει ο κόσμο να πληρώσει λεφτά, το μυαλό του πηγαίνει και σε αυτό το σημείο. Εκείνο όμω που πρέπει να ξέρουν ότι όταν κάνουν μια ε, θα ανακαλυφθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα σε ένα χρόνο θα το μάθουμε. Θέλουμε ένα χρόνο, αλλά θα το μάθουμε, θα το διαπιστώσουμε γιατί οι καταναλώσει που είχαν πριν θα είναι διαφορετικέ τώρα. Οπότε θα του ελέγξουμε και αυτό βγαίνει αυτόματα με την καταμέτρηση που περνάνε. Δηλαδή, άμα κάνει μία δεύτερη κατανάλωση, στο 8 μήνα πάνω θα φανεί μα και θα πάμε να κάνουμε έλεγχο. Εκ των πραγμάτων θα το πιάσουμε. Οπότε... Τι σημαίνει, γιατί, ε, καταρχήν, πόσα περιστατικά έχουμε περιστατικά εδώ στην περιοχή μα. Έχουμε περιστατικά στην περιοχή μα και κάθε μέρα παρουσιάζουν. Παρ' χάρη, αυτέ τι τελευταίε δύο-τρει μέρε ε, είχαμε 6-7 περιπτώσει. Και όσο περνάμε προ το χειμώνα, θα έχουμε ακόμα πολλέ περιπτώσει. Mm -hmm. Βγαίνει συνέχεια, σα είπα, γιατί δεν έγινε προ... προτιμότερο είναι να έρθουν να κάνουν διευθυντήσει ή να πάνε στα προγράμματα τα οποία έχει δει, παρά να κάνουν ρηματοκλοπή, γιατί η ρηματοκλοπή έχει μεγάλο πρόστιμο να κάνουν τη διευθυντήση του, αλλά ρευματοκλουμπέ υπάρχουν. Ε, δεν δε μπορούμε να σπάσει το μυαλό. Ακόμα, ακόμα και εμεί που βρίσκουμε μερικέ είναι τόσο εξειδικευμένε που λέμε ρε, πρέπει να μα έχουν προσπεράσει. Είναι ίδιο αυτό πάντα αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοια πράγματα να προσπερνάνε την κατάσταση αυτή. Εικόνα μιλάμε. Ε, ε, πρόστιμα φυσικά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι, είναι, ανάλογα. Άμα πάμε πιο πολλέ ρευματοκλουμπέ είναι σε καταστήματα και μάλιστα σε καταστήματα εστίαση. Λοιπόν, μετά είναι τα μπαρ τα οποία δουλεύουν τη, τη νύχτα, και τρίτο μπορώ να πω είναι τα οικιακά. Αλλά πιο πολλά είναι τα εστίαση, μπαρ και γενικά από βιομηχανίε και βιοτεχνίε δεν υπάρχουν τέτοια θέματα γιατί εκεί είναι η μηνιαίες οι ενδείξει, οπότε είναι δύσκολο να κάνουν. Αλλά στα άλλα όμως υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Στο μεταξύ, αναφέρθηκε και στο Δυσίο Νομένων τη ΔΕΗ, λέγοντα ότι είναι καιρό η ηγεσία του Υπουργείου να δει το ζήτημα τη επιχείρηση με τη δέουσα σοβαρότητα. Περνάει μια δύσκολη κατάσταση. Η δύσκολη κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε διότι η σημερινή, ο σημερινό πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο κ. Παναγιοτάκη, δεν έδωσε τη δέουσα, δέουσα, συμπεριφορά σε αυτό το θέμα πάνω. Δηλαδή, η κυβέρνηση του Σαμαράκη του Βενιζέλου. Είχαν ψηφίσει δύο νόμου. Ο ένα νόμο ήταν να πουληθεί το 30% η μικρή ΔΕΗ και ο δεύτερο νόμο ήταν να πουληθεί ο ΑΔΜΕ. Λοιπόν, ο ΑΔΜΕ άξιζε τότε όπω τον είχαν βγάλει και θα τον έπαιρναν περίπου στο 1 δι 200 εκατομμύρια. Σήμερα πουλήθηκε αυτό γύρω στα 350 εκατομμύρια και 170 πήρε η ΔΕΗ. Άρα έχασε περίπου ένα δι. και ξεφουρτώθηκε, ξεφουρτώθηκε, έτσι θα το λέω γιατί έτσι είναι, ξεφουρτώθηκε και περίπου 1.400 οι οποίοι έφυγαν πλέον από το από τη ΔΕΗ που του πλήρωνε και πήγανε στον καινούργιο εργοδότη τους. Εάν είχε συμβεί και αυτό με το 30% λοιπόν θα είχε ξεφορτωθεί περίπου 3.000-3.200 άτομα. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι συνάδελφοι κινδυνεύουν, ειλικρινά σα λέω κινδυνεύουν να απολυθούν διότι δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο, είναι, είναι βαρύδε στην εταιρεία και γίνεται κάθε προσπάθεια για να τους ε, απολύσουν. Εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και το πρόβλημα δημιουργείται όχι θέλω να σα απολύσω, να σα γιατί δεν ανανιώνουν πλέον οι τράπεζε τα δάνεια τα οποία έχουν πάρει. ή αν ζητάνε, ζητάνε πάρα, πάρα πολλού τόκου. Εκ των πραγμάτων η εταιρεία βρίσκεται, μπορώ να πω, στον Ναδίρ για πρώτη φορά.